Με την πρέπουσα θρησκευτική κατάνοιξη και λαμπρότητα γιορτάστηκε φέτος η γιορτή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην περιοχή Πανηγυρίστρα Κυπαρισίας με το Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Θεοτόκου Κυπαρισίας, μέσα σε πρωτόγνωρες πραγματικά συνθήκες για την περιοχή μας λόγω της πανδημίας. Παρακολουθώντας πλάνα από το Κυπαρισία TV και το kyparisianews.com από τον Εσπερινό που πραγματοποιήθηκε στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, βλέπουμε και την μοναδικότητα της φετινής χρονιάς. Μεγάλη η γιορτή, φέτος όμως για πρώτη φορά, τουλάχιστον όσο το θυμόμαστε και εμείς, χωρίς πανηγύρι, την ετήσια μποροπανήγυρη της Κυπαρισίας, η οποία υπήρχε ακόμα και από την εποχή της Κολκοκρατίας, και χωρίς φυσικά τους παραδοσιακούς πάγους. Με θρησκευτικό αίσθημα όμως ο κόσμος γιορτάζει αυτή την εορτή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού με την ελπίδα να μας φωτίσει όλους και να μας χαρίσει το ανέσπερο φως του Κυρίου που θυσιάστηκε για τις αμαρτίες του κόσμου και όλους μας. Να τονίσουμε ότι ανήμερα της εορτής τελείται η Θεία Λειτουργία με τα χωροστατούντος του Μητροπολίτη Φιλίας και Ολυμπίας Κυρίου Χρυσοστόμου, του Ιερού Κλήρου αλλά και των φορέων της περιοχής, και βλέπουμε ένα πανοραμικό πλάνο από την περιοχή μας, από την περιοχή της Πανηγυρίστρας, όπου έχει έρθει αρκετός κόσμος φέτος αλλά και αρκετοί επισκέπτες. Χρόνια πολλά στην Κυπαρισία. Χωρίς εμποροπανηγύρια πρώτη φορά ακούμε και τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Φιλίας και Ολυμπίας κατά διάρκεια του Εσπερινού. Χρόνια πολλά από την Αρκαδιά και ελπίζουμε του χρόνου να συνεορτάσουμε μαζί αυτή τη φορά μαζί με τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα του τόπου μας.